Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, το Pet Show είναι και αυτή την Τετάρτη μαζί σας και σήμερα θα ξεκινήσουμε με ένα αρκετά ενδιαφέρον θέμα νομίζω, είναι η φωτογράφηση των κατοικίδιων. Όλοι μας, δεν υπάρχει κάποιος που να έχει κατοικίδιο και να μην έχει αποπειραθεί να το φωτογραφίσει, συνήθως υποθέτω με μικρή επιτυχία ή τέλος πάντων με μέτρια αποτελέσματα. Έχουμε μαζί μας την Νατάσα Κωστάκη που είναι επαγγελματίας φωτογράφος κατοικίδιων ζώων, το petphoto.gr. Σωστά. Γεια σου, Θοδωρή. Καλώς ήρθες στην εκπομπή. Χαρά μου να βρίσκομαι εδώ. Τα κορίτσια μου. Έχεις δει φωτογραφίες από αυτές που ανεβάζουν στο Facebook. Να με. Όσοι έχουν κατοικίδια κτλ. Mm-hmm. Πώς τα πάνε. Εντάξει. Εντάξει, μια χαρά τα πάει ο κόσμος. Εντάξει, είναι λογικό. Εξαρτάται με τι φωτογραφίζεις, τι φαντασία έχεις. Εντάξει, βοηθάει πάρα πολύ και η φωτογραφική μηχανή. Αλλά κυρίως είναι το μάτι και η διάθεση, πιστεύω, στη φωτογραφία. Θα δούμε τώρα, θα μας δείξουν και τα παιδιά φωτογραφίες από το έργο σου. Εγώ ομολογώ ότι έμεινα από πάρα πολλές φωτογραφίες εντυπωσιασμένος. Ευχαριστώ. Έτσι, ήταν όσο μπορώ να κρίνω δηλαδή, ως ερασιτέχνης φωτογράφος. Καταρχάς θα μας στήσεις τα κορίτσια σου. Ναι. Η Λώρα και η Λέα. Mm. Η Λώρα είναι 8,5 ετών, βελγικό τερβίρεν. Και η Λέα είναι ένα άτακτο 14 μηνών μαλλινουά. Κάτσε. Mm. Είναι συνεργάσιμα μοντέλα. Πάρα πολύ. Δεν το συζητώ. Δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτα. Αυτό που κάνουν κάθε μέρα είναι μέσα στην ενέργεια και μου δίνουν και εμένα εικόνες που μπορώ να φωτογραφίζω. Mm. Ωραία. Είναι και αθλήτριες, αλλά αυτό θα το πούμε στο φινάλε για να κάνουμε πάσα κατά το επόμενο μας θέμα, ναι, που είναι επίσης πολύ ενδιαφέρον. Θέλω να πεις, τι σου οδήγησε να ασχοληθείς με τη φωτογράφηση των κατοικίδιων, πώς ξεκίνησε τα πρώτα σου βήματα? Καταρχήν, η αγάπη μου για τα ζώα. Κάθε είδους ζώο. Δηλαδή, από μικρή πάντα ασχολιόμουν και μου αρέσει να περνάω χρόνο μαζί τους. Αλλά κυρίως όταν είχα τη μία με τη σκυλίτσα μου, τη Λίζα, το σκύλο, και περνούσε ο χρόνος και ήθελα να αποτυπώνω τις στιγμές και να μπορώ να τη θυμάμαι, γιατί είχε φτάσει 11 ετών πλέον, οπότε αυτό βασικά με όθησε πιο πολύ στο να ξεκινήσω να φωτογραφίζω πιο συχνά. Μετά ήρθε η Λώρα και τώρα το μικρό. Το διαολάκι. Το διαολάκι. Δεν έχει ησυχία. Ναι. Και το λέω ξέρεις γιατί αναρωτιόμουν πού βρίσκεις τομέα δράσης. Γιατί ας πούμε τα κατοικίδια δεν έχουν βαφτίσεις, δεν έχουν γάμους, δεν έχουν. Όχι, τομείς δράσης υπάρχουν άπειροι. Καταρχήν, πέρα από κάποια εθελοντικές εργασίες που κάνω, να το πούμε έτσι, για κάποια φιλοζωικά σωματεία ή ανθρώπους που έχουν διοργανώσει ομάδες θεραπείας και διάφορα. Αλλά τέλος πάντων, υπάρχουν εκθέσεις μορφολογίας, υπάρχουν αγώνες εργασίας, εκθέσεις και σκύλων και γάτες εννοείται. Εξετάσεις ύπο, monitoring, υπάρχει το agility, πια στη χώρα μας κιόλας, πέρα από το εξωτερικό εννοώ. Ασχολούμαι και συνεργάζομαι με pet friendly ξενοδοχεία που είναι πολύ ενδιαφέρον για μένα, γιατί μπορώ και συστήνω και σε κόσμο, πηγαίνω και βλέπω και τις εγκαταστάσεις κτλ. Και επίσης με bloggers μόδας και με κάποια pet shop. Mm. Που ασχολούνται η μόδα, ενώ bloggers μόδας που χρησιμοποιούν και τα κατοικίδια ως προβολή. Mm-hmm. Νομίζω έχουμε κάποιες φωτογραφίες. Αλλά ναι, υπάρχουν αρκετοί τομείς. Πέρα από τους γάμους. Φυσικά και αν κάποιος παντρευτεί και πάρει μαζί του και το σκυλάκι του, βεβαίως. Αλλά ναι, δεν εννοείται. Στο κομμάτι το φιλοζωικό τώρα που μου είστε, είναι πολύ σημαντικό, φαντάζομαι, όσον αφορά τις υιοθεσίες, το πώς θα βγει μια φωτογραφία, δεν είναι? Ναι, είναι. Αν και προσπαθώ να μην επεμβαίνω πολύ στη φωτογραφία όταν πρόκειται για δέσποτο ζώο, δεν θέλω να επεξεργάζουν πολύ τη φωτογραφία με φώτο σου και να μοιάζει κάτι διαφορετικό με την πραγματικότητα, ναι. Αν και γενικότερα στις φωτογραφίες μου δεν πολύ παίζουν με αυτά. Δεν επεμβαίνω τόσο πολύ, γιατί τα ζώα από μόνο τους είναι πανέμορφα. Δεν χρειάζεται να κάνω κάτι ιδιαίτερο. Τώρα, αν θα φτιάξω κάτι στο background ή τέτοιο, εντάξει, δεν αφορά το ζώο. Αλλά γενικότερα είναι πανέμορφα από μόνο τους. Δεν χρειάζεται να κάνω κάτι, ειλικρινά. Αλλά όποιο σωματείο γενικότερα ζητάει βοήθεια ή οτιδήποτε, είμαι πάντα στη διάθεσή τους να όσο μπορώ να βοηθήσω και όταν ο χρόνος το επιτρέπει, φυσικά. Με τα φίλτρα στο Instagram, επίσης, τώρα μου ήρθε και αυτή η ερώτηση. Συμφωνείς να χρησιμοποιούμε φίλτρα στις φωτογραφίες που βγάζουμε? Ο καθένας όπως του αρέσει το αποτέλεσμα, ναι. Εγώ γενικότερα μόνο με το ασπρόμαυρο και λίγο πιο έντονα τα χρώματα ίσως θα κάνω. Αλλά γενικότερα φίλτρα δεν πολύ χρησιμοποιώ. Αλλά ναι, για κάτι πιο. Δεν το πιστεύω. Ατμοσφαιρικό. Airping. Ναι. Αλλά για κάτι πιο ατμοσφαιρικό, ναι, γιατί όχι. Ο καθένας μπορεί να χρησιμοποιεί ό,τι νομίζει, το καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα που νομίζει εκείνο. Ρίξε μας, Νίκο, αφού τραβήξεις το airping της Λέας. Η Λέα είναι αυτή, έτσι. Ναι. Δείξε μας μερικές φωτογραφίες. Θέλω να μου πεις
πόσο δύσκολο είναι να αποθανατήσεις ένα καρέ, την δραστηριότητα ενός σκύλου ή τη στιγμή ενός σκύλου. Για μένα προσωπικά δεν είναι καθόλου δύσκολο. Δηλαδή σε κάθε φωτογραφία μου προσπαθώ να παθανατήσω και να... Να, εδώ ας πούμε. Ναι. Είναι η συγκεκριμένη στιγμή ναι. που έχει κάνει τη φωτογραφία μοναδική. Εδώ καταρχήν είναι προπόνηση agility. Mm-hmm. Το μοντέλο είναι ένα από τα αγαπημένα μας και είναι και πολύ καλή φίλη η Άννα που την έχει, τη Μούσα. Εντάξει, να σας πω την αλήθεια, αυτό που προσπαθώ να βγάλω σε κάθε φωτογραφία μου είναι το χαρακτηριστικό κάθε φυλής, είτε είναι ημίαιμο είτε καθαρόαιμο. Εδώ, παραδείγματος χάρη, μου αρέσει η ένταση της στιγμής. Εντάξει, καθαρότητα της φωτογραφίας, οκ. Okay. Είναι και λόγω του επαγγελματικού εξοπλισμού. Ναι. Βοηθάει πάρα πολύ στο να πιάσει τέτοια frame, να παγώσει τέτοια γιατί frame. Βέβαια, εν κινήσει τώρα αεραστεχνικά. Τον εφελάκι μας είναι και συναθλήτριά μας, της είναι... Χρυσίλας. Ναι. Που την έχουμε εδώ απ' έξω. Ναι, ακριβώς. Με τα μαλάκια της. Μοντέλο. Ναι. Εδώ την έχω. Αυτή η π.χ. έχει γίνει με GoPro. Είναι σε πισίνα φέτος το καλοκαίρι. Την είχα στήσει πάνω στον τοίχο της πισίνας και έκανα εδώ με τη Λέα. Το μοντέλο είναι η Λέα πάνω που κολυμπάει. Και αυτή πάλι μόνη μας, self-portrait είναι, που την έχω. Είναι μαζί με τη Λωρίτα. Μια από τις πρώτες φωτογραφίες που είχα πρώτο ξεκινήσει. Πάλι η Λώρα. Ναι. Που πηδάει εδώ πέρα. Γενικότερα προσπαθώ. Να βγάλω την σχέση του ιδιοκτήτη με το σκύλο προς τα έξω. Αυτές τις απλές, αλλά τελικά είναι αυτές οι σημαντικές στιγμές που μένουν γενικότερα. Και προσπαθώ αυτό να βγάλω. Δηλαδή το χαρακτήρα της κάθε φυλής, είτε είναι ημίαιμο είτε καθαρόαιμο, δεν παίζει κανένα ρόλο. Και την σχέση του με τον ιδιοκτήτη. Δηλαδή αυτό πιστεύω το πιο. Και δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι ιδιαίτερο. Εντάξει, αν ο σκύλος ξέρει κάποια tricks ή κάποιο άθροισμα κτλ. Ναι, είναι κάτι διαφορετικό. Αλλά και μια απλή βόλτα στη θάλασσα ή στο βουνό, πραγματικά βγαίνει εκπληκτικό το αποτέλεσμα. Δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι ιδιαίτερο. Για σένα, ποια ήταν η πιο ωραία φωτογραφία που έχεις τραβήξει? Προφανώς έχεις ξεχωρίσει πολλές, βέβαια. Δεν μπορώ να σου πω. Πραγματικά. Αν δεν τώρα. Όχι. Εμένα σου είπα ποια μου άρεσε. Δεν ξέρω αν τώρα μπορεί να τη βρει ο Νίκος. Είναι... Νίκο, μου άρεσε εκείνη. Κυριακή συντακτά. Με τον εφελάκι. Μου άρεσε εκείνη η φωτογραφία που είναι ο Ντάβιντε, τον οποίο θα έχουμε σε λίγο μαζί μας. Έτσι είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, ο αρχιπροπονητής της σχολής που έχετε στη Βαριμπόμπη. Είναι ο Ντάβιντε ξαπλωμένος με την εφέλη θριαμβεύτρια από πάνω του. Αυτή τη φωτογραφία θέλω. Ο Ντάβιντε εδώ πέρα φοράει τη στολή που είναι για τα γκώματα. Και έχει και το στίκ που χρησιμοποιεί κάθε ρεθιστής και έχει πάει νεφέλη πάνω και τον έχει κατατροπώσει φυσικά και το επιδεικνύει με το γάβγισμά της. Και αυτό φαίνεται και στο βλέμμα του Ντάβιντ, έτσι. Δηλαδή συμμετέχει και εκείνος. Είναι και εκείνος μοντέλο. Ακριβώς. Τι έγινε, παιδί μου? Αλλεργία? Είναι και ο Ντάβιντ μοντέλο. Ναι. Αλλά εντάξει, την παράσταση την έχει κλέψει η μικρή μας φίλη. Αν ήθελες να μοιραστείς με τον κόσμο. Ένα από τα μυστικά σου. Δεν θέλουμε να αποκαλύψει τα μυστικά του επαγγελμάτου. Εντάξει. Έτσι. Ναι. Για να, ψυχή για θέλει να, βασικά πιο για πολύ. Να βγάλουμε μια καλή φωτογραφία. Ένα μικρό τρίκ. Ή τέλος πάντων, ποιο είναι το μυστικό? Εντάξει. Το μυστικό πιο πολύ είναι η φαντασία για μένα. Και τώρα, π.χ. μπορείς, άμα θες να πάρεις ένα ωραίο πορτρέτο όπως είναι τώρα η Λώρα και κάθεται έτσι, μπορείς να πάρεις μια μικρή λιχουδιά, να έχεις κάποιον από πίσω σου, να καθίσεις με τη λιχουδιά πάνω από το κεφάλι του φωτογράφου. Να τη δείξεις το σκύλο και θα κάτσει ο σκύλος έτσι ακίνητος και μπορείς να τραβήξεις πιο εύκολα φωτογραφία με ένα και απλό κινητό ή οτιδήποτε. Ένα από τα πιο απλά τρίξ. Αλλά κυρίως θέλει αγάπη προς το σκύλο, σεβασμό, ενώ να μην τον καταπιέσουν, να το στήσουμε το ζόρι κάπως κτλ. Και τίποτα, δεν χρειάζεται αγάπη. Μόνο αγάπη βασικά και φαντασία. Δεν θέλει κάτι άλλο για μένα, πιστεύω. Αυτό είναι το καλύτερο αποτέλεσμα μπορείς να έχεις στη φωτογραφία. Μα και σε οτιδήποτε άλλο. Αν θέλει κάποιος να σε βρει, πού μπορεί να σε βρει? Μπορεί να με βρει μέσω Facebook στο petphoto.gr. Petphoto. Ρίξτε το super, παιδιά, να φαίνεται το petphoto. Το οποίο έχει μέσα και το κινητό μου και κάθεσαι. Ωραία. Άρα, αν θέλετε να παντρέψετε το σκύλο σας, αν θέλετε να το βαφτίσετε, αν θέλετε να πάτε διακοπές μαζί του, αν θέλετε οτιδήποτε. Μπορείτε να απευθυνθείτε στην Νατάσα, στο petphoto.gr, για να έχετε επαγγελματικές φωτογραφίες. Πες μας μια μικρή πάσα για το agility και θα μείνεις μαζί μας για να υποδεχθούμε και τα παιδιά από τη σχολή εκπαίδευσης σκύλων της Βαριμπόμπης. Μισό λεπτό να διαβάσω το τίτλο, γιατί είναι Fond David Sporting Dog Βαριμπόμπη. Σωστά. Ναι. Πολύ ωραία συγκαταστάσεις. Βρέθηκα εκεί, τις είδα από κοντά. Είναι πραγματικά πολύ ωραίος χώρος. Με τη Λώρα ξεκινήσαμε πριν κάποια χρόνια. Τώρα την έχω ψηλοσταματήσει γιατί είναι 8,5 ετών και δεν θέλω να την κουράζω άλλο. Αποσύρθηκε.
κάνουμε προπονήσεις, αλλά πια δεν την πολύ τρέχω σε αγώνες. Έχει φτάσει ήδη στο ανώτατο επίπεδο που είναι το Α3. Με τη μικρή τώρα ξεκινάμε, με τον Ντάβιντ και την Εμιλία και με τη Λόρα βασικά το ίδιο πράγμα. Τα παιδιά με βοηθάνε πάρα πολύ. Είναι το πιο ιδανικό άθλημα για μένα, για κάποιον που θέλει να ασχοληθεί με το σκύλο του, να αποκτήσει σχέση. Θα σας τα πούν και τα παιδιά. Πραγματικά είναι ό,τι καλύτερο, γιατί αθλείσαι και εσύ και ο σκύλος και πνευματική, κούραση έχει και σωματική εννοείται, γιατί τρέχεις. Mm. Γιατί συνδυάζει πολλά πράγματα. Τη μνήμη, το χειρισμό, είναι πολλά. Για τη σχέση σου με το σκύλο. Ακριβώς. Με συγκράτησε. Ακριβώς, γιατί με απασχόλησε το κορίτσι εδώ, ναι, που πάει μια βόλτα. Λοιπόν, δεν θα φύγεις, θα μείνεις μαζί μας. Πάμε να δούμε ένα μικρό βίντεο για να πάρετε μια ιδέα για το TST Agility και σε λίγο πάλι μαζί με την υπόλοιπη παρέα.
Λοιπόν, πήρατε μια ιδέα για το τι σημαίνει agility. Είδαμε και κάποια κόλπα που γίνονται με τους κύριους. Εσύ ήσουν, νομίζω, ε. Ναι. Είσαι η Εμιλία Τζίλιου. Ναι. Έτσι, κοιτάω γιατί δεν θυμάμαι όλα τα ονόματα. Είσαστε και πολλοί. Η Εμιλία Τζίλιου, είσαι εκπαιδεύτρια agility. Με ειδίκευση στο agility. Στο agility. Ναι. Ωραία. Επίσης, ο Ντάβιντε Κοτεμπούε. Ναι, French Italian. Yeah. Γαλλοϊταλός. Εκπαιδευτής σκύλων. Από ό,τι έχω καταλάβει, είναι ο αρχηγός της σχολής. Ναι, είναι ο αρχηγός. Ο coach. Ο coach, ο αρχηγός, ο εμπνευστής, όλα. Ωραία. Καλώς ήρθες. The hero, the hero. Είσαι και ήρωας, ναι, με τόσες γυναίκες που συνεργάζεσαι, το καταλαβαίνω. Και η Χρυσούλα Χασάπη. Ναι. Έτσι. Επίσης, agility dog trainer, δηλαδή εκπαιδεύτρια agility. Ναι. Και η Νατάσα Κωστάκη, τα είπαμε πριν. Έτσι, επίτιμο μέλος. Λοιπόν, για εξηγήστε μας, τι είναι το agility. Agility, the most easy for understand. All people know about horses competition, jumping. Okay, is exactly the same. Just like you easy can understand, you cannot riding the dog, so you have to run together. This is exactly the copy of horses, but by foot. Okay. Ωραία, λοιπόν, για να καταλάβει κανείς τι ακριβώς είναι το agility, θα πρέπει να φέρει στο μυαλό του τους αγώνες ταχύτητας και επιδεξιότητας στην υπασία, με άλογα. Mm. Είναι περίπου το ίδιο πράγμα. Η μόνη διαφορά είναι αστειευόμενος λέει ότι δεν μπορείς να υπεύσεις το σκύλο, οπότε θα πρέπει να τρέξεις μαζί του. Mm. Το βλέπουμε άλλως στα πλάνα πώς γίνεται. Μπορούμε να εξηγήσουμε όσο πιο απλά γίνεται, γιατί ο κόσμος είναι δύσκολο να μπει τώρα σε εξειδικευμένους όρους. Ποιοι είναι οι βασικοί κανόνες και ποιος ο σκοπός του αθλήματος, ας πούμε, οι βασικοί κανόνες. So simple. Yeah, the rules. Which are yeah. The rules. The most important rules is the dog must make the parkour with the less time possible and clear, so no mistake. Mm-hmm. Οπότε ο πιο βασικός κανόνας στο agility είναι ότι θα πρέπει ο σκύλος και ο χειριστής να τελειώσουν μια διαδρομή πάντοτε στο πιο γρήγορο χρόνο και χωρίς λάθη ή με τα λιγότερα δυνατά λάθη. Να πω κιόλας για να μην το ξεχάσω ότι είστε και μέλη της εθνικής ομάδας agility. Ναι. Έτσι. We are part of the, yes, the national team. Yes, the first national team for this year. The first time that Greece have a national team for this sport, the most famous sport in Europe, in the world, I think. So we are very proud to be member of the team. And you are the national coach, είσαι ο εθνικός coach. I'm in the end, okay, it's not the title, this, exactly, but because I'm the coach, the first coach, because now they're able to play alone, of Familia and Chrysoula, and they are the only ones that COE, the National Kennel Club, choose for going in World Championship. I'm the coach. Λοιπόν, οπότε να ξεκινήσουμε καταρχήν ότι φέτος έχουμε την πρώτη εθνική ομάδα. Είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα στέλνει μια αποστολή, εθνική αποστολή σε παγκόσμιες διοργανώσεις. Είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Εμείς οι τρεις αποτελούμε την εθνική ομάδα. Είμαστε πολύ περήφανοι που μας επέλεξε ο ΚΟΕ να συμμετέχουμε σε παγκόσμιες διοργανώσεις. Και όσον αφορά το αν είναι ο εθνικός μας προπονητής, ουσιαστικά δεν έχει τον τίτλο, αλλά είναι αυτός που μας προπονεί. Και Είναι. Εν τέλει είναι, ναι. Εμιλία, είμαστε καλή ομάδα. Είμαστε. Ειδικά ο Ντάβιντε είναι από μόνο του μια ομάδα. You are all the team by yourself, alone. Yes. Yes. Okay, απλά εμείς είμαστε πιο νέες στο άθλημα. Ξεκινήσαμε μόλις πριν 2 χρόνια. Και λόγω του Ντάβιντε μπήκαμε στο κομμάτι έτσι πιο δυναμικά. Ο Ντάβιντε στην ουσία έχει κάνει τα μεγαλύτερα αποτελέσματα στο εξωτερικό. Ήταν έκτος στο παγκόσμιο τώρα, στα 145.000. 147 κάπου εκεί. Yes. Ήταν πολύ καλό σαν αποτέλεσμα. Ναι, όντως. Και οι υπόλοιποι τα πήγαμε πολύ καλά. Υποθέτω ότι και σε παγκόσμιο επίπεδο είναι και μεγάλος ο ανταγωνισμός, έτσι, ο συναγωνισμός. Τεράστιος, τεράστιος. Γιατί αν σκεφτείς ότι από κάθε χώρα έρχονται οι καλύτεροι και πρέπει εμείς που έχουμε ξεκινήσει μόλις 2 χρόνια να ανταγωνιστούμε τους καλύτερους, είναι.
Και βλέπω εδώ έχουμε δύο border collie. Τρία border collie. Ένα Yorkshire Terrier. Ναι. Είναι τα border collie η καταλληλότερη ράτσα για το άθλημα. The border collie is the, for sure the best breed for this sport, but it's not the only one. Mm-hmm. Last year with the Italian team, because this year was for Greece, but last year I played with the Italian team, with my Belgian Shepherd, Malinois, I was second in the world, silver medal. So this year we play with Border Collie, is the most popular breed for, mm-hmm. for agility, the most easy, yes. Is the Formula 1. Yeah. Τα στοιχεία, okay, the Formula 1, αυτό ακριβώς ήθελα να πω. Έχει τα στοιχεία δηλαδή που ναι. απαιτούνται για το... Το Border Collie είναι η πιο δημοφιλής φυλή για το agility. Είναι η Formula 1 του agility, αλλά δεν είναι μόνο αυτή. Υπάρχουν και άλλες φυλές. Και συγκεκριμένα πέρυσι στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ο Ντάβιντε συμμετείχε με ένα Βέλικο Μαλινουά. Βγήκε δεύτερος. Βέλικο Μαλινουά, να πούμε, ήταν η Λέα. Είναι η Λέα. Yes. Ήταν το είπα γιατί βγήκε έξω. Μπέρασουμε άλλο μηνύματα. Λοιπόν... ναι. Οπότε είναι λοιπόν η πιο δημοφιλής φυλή, είναι η πιο κατάλληλη φυλή, αλλά σίγουρα υπάρχουν και άλλες φυλές οι οποίες μπορούν να συμμετέχουν κατανοητό, πάρα προφανώς. Πολύ καλά. Ναι. Ποια είναι η κατάλληλη ηλικία για να ξεκινήσει ένα σκύλος agility? Ένα σκύλος μπορεί να ξεκινήσει agility από κουτάβι, από νεαρή ηλικία. Απλά προσαρμόζουμε τις ασκήσεις ανάλογα με την ηλικία αυτή. Δηλαδή υπάρχουν ασκήσεις για κουτάβια. Μόλις αρχίσουν και μεγαλώνουν τα σκυλιά, δέσει η σωματοδομή τους, τα κόκαλά τους, μπορούμε να προσθέσουμε π.χ. άλματα και πιο δύσκολες ασκήσεις. Σίγουρα όμως μπορούμε να ξεκινήσουμε από πάρα πολύ μικρή ηλικία, δηλαδή από κουτάβια 3 μηνών, 4. Mm-hmm. Μπορούν όλοι οι σκύλοι, ό,τι ράτσα κανένα. Yeah, yeah, understand this. Καταλαβαίνεις. Yes, all the breed can play and also the mixed breed. Ένα Ναπολιτάνο, Ναπολιτάνικο μαστί. Now we must speak about this. I mean, agility is three most important categories. So it's small, medium and large. Mm-hmm. Mastino Napoletano will play with the Formula 1 here. Mm-hmm. So there is no chance to be winner. But this doesn't mean that cannot play. Mm-hmm. Just the category up to 43 centimeters. They play all together, so you must have one dog that is light, but is not the proportion of the dog is must be athlete, okay? Mm-hmm. But I play agility also with Bernese, mountain mm-hmm. Bernese, mm-hmm. and Cane Corso, mm-hmm. of course, and Dogo Canario. Mm-hmm. Okay, the speed cannot be the same, unlike you can understand. Δεν είναι τίθεται θέμα λοιπόν φυλής. Όλες οι φυλές μπορούν να παίξουν στο agility, ακόμα και τα ημίεμα. Απλά θα πρέπει να σκεφτούμε, π.χ. ας πούμε ένα Μαστίνο Ναπολιτάνο, ότι θα πρέπει να συναγωνιστεί τα Border Collie, τους αθλητές. Οπότε δεν έχει, σίγουρα δεν έχει ελπίδες, αλλά μπορεί να συμμετέχει και να παίξει κανονικά. Ο Ντάβιντ έχει προπονήσει Cane Corso, Dogo Canario, Vernis. Το ευχαριστούνται, δεν μπορούν ειδικά ποτέ να είναι. Ειδικά ο Vernis. Ναι. Πολύ. Είναι ο Ελβετικός αυτός που είναι... Είναι... Σας... Δεν μοιάζει με Αγίου Βερνάρδου. Λουκ Έπριλ, κοντός. Αρσιβαρίστας. Αρσιβαρίστας, ναι. Okay. Χρειάζεται να γνωρίζουν, προφανώς, χρειάζεται να γνωρίζουν οι υπακοοί, έτσι, βασικοί. They do need to know basic obedience. Of course, they need to know basic obedience. And much but... more. Yeah, all dogs need basic obedience, but with agility we built also something special, the invisible leash, because you have to play without leash. So you have to build relationship that is more important than cacce cato, like I learned here in Greece, cacce cato, cacce cato, cacce cato. Cacce, 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 cacce. Αυτή ήταν η επόμενη ερώτησή μου. Πόσο μετράει η σχέση του κυναγωγού, του κυδεμόνα, αυτού που έχει ένα σκύλο, με τον σκύλο του, όσον αφορά στην επιτυχία του αθλήματος? Πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του κυναγωγού? So about the handler and the relationship? Ah, yes. All handler can play in agility. I mean, all owner can play, from Stumfaki until Papu. Stumfaki εννοεί τα πετάκια. Okay, Stumfaki is the micro, πετάκια. Of course, you have to be really... together with your dog,
must have a really good relationship. So the dog cannot work only for punishment or only because you give a treat. It must be something different. You must be sure that your dog will follow you always. Okay. And after, when you have this, we can run. Of course, the Papu will not run like Ben Johnson or Bolt. Okay. But it's also true that a clear run sometimes it's better than crash in the first wall. This is. Don't say Ben Johnson because you. Yes, because Μαρτυράει την ηλικία του. You can understand that you are old, yeah. Like you are Papu. Yes, yes, this is why I say after Bolt. Και φυσικά η επόμενη ερώτηση ήταν, αρκεί ένας εξαιρετικός σκύλος για να γίνει πρωταθλητής? Is it enough to have an exceptional dog to become a champion? Or you must be a champion too? You must be a champion too, and another very important thing is the luck. You must be lucky for take the titles, because sometime this year, for example, I think that the best handler ever lose the championship, the title, in the last jump, just because it was unlucky. But for all the world, she's the best. That's okay. Roberto Baggio missing one penalty because I'm old. You can understand. But this doesn't mean that is not a champion. Make mistake, but one mistake it's enough for lose. Οπότε πρέπει να είσαι κι εσύ καλός σαν χειριστής. Πρέπει να είσαι δηλαδή πρωταθλητής, να το πούμε έτσι. Αλλά παράλληλα πρέπει να είσαι. Αναπνέει. Ναι, ζει. Έχει βολευτεί, νομίζω ότι της αρέσει εδώ. Πρέπει σε κάθε περίπτωση να είσαι και τυχερός. Γιατί είναι ένα άθλημα στο οποίο η τύχη παίζει μεγάλο ρόλο. Ο φετινός, η φετινή πρωταθλήτρια, παραλίγο πρωταθλήτρια, έχασε για μια μπάρα, ένα τελευταίο άλμα. Οπότε μπορεί να μην είναι πρωταθλήτρια, αλλά είναι πρωταθλήτρια γενικότερα στα μυαλό όλων. Και μας έφερε και το παράδειγμα του Ρομπέρτο Μπάτζιο. Ναι. Είχε χάσει το πέναλτι. Εγώ δεν τους ξέρω, είμαι νέα, δεν τους ξέρω. The Young, Messi. Το 90 ήτανε, 1990. I think, yeah. Δεν έχει σημασία, ίσως και πιο πριν. Όχι, μετά. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. USA. Όλοι ξέρουν ποιος είναι ο Ρομπέρτο Μπάτζιο. Άλλωστε. Εκτός από μένα. Ποιοι είναι οι καλύτεροι κυναγωγοί, άντρες ή γυναίκες? Who are the best handlers, women or men? Εντάξει, έχουμε μια διαφωνία εδώ πέρα, αλλά νομίζω ότι... Okay. It's like the question, who is the best driver, women or men? Okay, all people know that the men are the best. Ναι. This is also the results this year say. But it's also true that women usually have more... They don't compete, they don't fight with the dogs, but they compete together. We are a little more agonist, I don't know how you say it. Competitive. So sometimes I fight with my dogs because I won't be the best one, he won't be the best one. And then maybe Emilia with April, with no words, they pass us. But okay, we can play 50%. But she's not better. You are better. This is the result, say, but I don't want to say. No. We are 50-50, it's the same. For sure, all people, women and men, they can play with the same chance. After they must be lucky, like you said. Οπότε, είναι αρκετά διπλωματικό στην απάντησή του, λέει 50-50. Όχι, εντάξει, σοβαρά τώρα, η αλήθεια είναι ότι οι άντρες και οι γυναίκες έχουν τις ίδιες... Δυνατότητες, ναι, και πιθανότητες για να είναι καλοί και για να νικήσουν. Οπότε δεν θέλει μυϊκή δύναμη. Όχι, δεν θέλει μυϊκή δύναμη. Ίσως λέει κάποιες φορές... Φυσική κατάσταση όμως θέλει. Ναι, σίγουρα. Ίσως κάποιες φορές οι άντρες είναι λίγο πιο ανταγωνιστικοί και μπορεί να πιέσουν το σκύλο λίγο παραπάνω, ενώ οι γυναίκες είναι πιο συνεργάσιμες με τα σκυλιά τους και γι' αυτό ίσως να κερδίζουν, αλλά σε κάθε περίπτωση οι πιθανότητες είναι ίδιες. Είτε είσαι άντρας, είτε γυναίκα. Καλύτερα μοντέλα, ποια είναι αυτό? αγώνες υπάρχουν στην Ελλάδα, προφανώς τα υπάρχουν, αλλά τι αγώνες υπάρχουν, τι αγώνες γίνονται? Καταρχήν να υπάρχουν, οπότε the competitions are here in this competition. Last September, last year, start the first official competition of Greece, and now we go on almost every month in different place of Greece, of course. Especially we play in Athens,
But also last month we played in Salonika, Salonika, okay, to the new club. There is also in the north of Greece new clubs. So I think no one can stop now the sport because every month we have this competition. Next weekend will be in Athens, another one, the last for this year, and February the new one. So we are the sport start and we go on fast. Very nice. Ωραία. Οπότε, λοιπόν, πέρυσι το Σεπτέμβριο ξεκίνησαν επίσημα οι αγώνες agility στην Ελλάδα. Διοργανώσαμε τους πρώτους αγώνες agility. Πλέον είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε πολλούς αγώνες σχεδόν κάθε μήνα. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά κλαμπ τα οποία διοργανώνουν αγώνες. Και στη Θεσσαλονίκη διοργανώθηκε ο πρώτος, που σημαίνει ότι το σπόρο εξαπλώνεται και στην υπόλοιπη επικράτεια. Τώρα το Σαββατοκύριακο έχουμε τον τελευταίο για το 2015 και θα ακολουθήσει... Πού θα γίνει? Θα γίνει στην Ανθούσα. Οπότε... Μπορεί να έρθει κόσμος να δει. Ναι, φυσικά. Οι αγώνες agility είναι ανοιχτοί. Μπορεί να έρθει το κοινό να παρακολουθήσει, να γνωρίσει το άθλημα. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Και μπορεί να δει από κοντά και σκυλιά και χειριστές, να μιλήσει με τους εκπαιδευτές. Θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Mm-hmm. Ειδικά για ανθρώπους και οικογένειες, να δουν κάτι διαφορετικό, να δουν τι μπορείς να κάνεις με το σκύλο σου πέραν του να είναι ένα απλό κατοικίδιο. Και νομίζω ότι θα είναι και ενδιαφέρον και εντυπωσιακό για τα παιδιά. Ναι, είναι πολύ εντυπωσιακό. Και τα παιδιά είναι αυτά που αύριο μεθαύριο θα ακολουθήσουν. Ναι. Θα αποτελέσουν το μέλλον, ας πούμε, και του αθλήματος. Ξεχάσαμε τον Ντάβιντε. That is very, it's very to come into a competition is very interesting, most for the children, because they will be the future. Yes, actually. Yes. This is why also we make a lot of training with kids too, and I'm very proud that this year, okay, now I play for Greece, but from Italian team. Juniores, the third place Europe champion was one student from Italy. So this is very nice. And now we start also in Greece. We have a small team. I think in the video they play that we give you some kids play. They will go on. I think easy. All kids they will play agility. Also. You will be a proud coach. Yes, of kids. Sometimes it's more easy handling kids with papu, but it's okay. Yes. Οπότε, καταρχήν... Εμείς κατεβόμαστε, μην δίνεις σημασία. Ναι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, είναι η καλύτερη της. Είναι πάρα πολύ περήφανος γιατί φέτος στην Ιταλική ομάδα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων, στο Agility, μία δική του μαθήτρια βγήκε τρίτη, Παγκόσμια Πρωταθλήτρια. Και επίσης είναι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί έχουμε ξεκινήσει και εδώ να σχηματίζουμε μία ομάδα νέων στο Agility. Είναι παιδιά σε διάφορες ηλικίες τα οποία μαθαίνουν και γνωρίζουν το άθλημα. Και θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ καλό η νέα γενιά να ασχολείται με κάτι εντελώς διαφορετικό και καινούργιο για τη χώρα. Επειδή είπαμε ότι όλες οι ράτσες μπορούν να κάνουν agility, μπορούν ειδικά σε αγώνες επίσημους να λάβουν μέρος κάποιος μη καθαρό ή μη αιμοσκύλος. Ναι. Τι πρέπει σε όλη να είναι ράτσα. Yes, the breed and mixed breed, they play all together with the same rules. And I want to say that not only the mixed breed can play, but there is also one special competition every year dedicated to the mixed breed. Because, for example, the World Championship that we speak about before is for only breed. Oh. Okay, but there is also a World Championship for mixed breed, and Mila last year was 10th place. Can I compete with my dog, which is me? Yes. Not a breed. Yes. With. Yes. Pure breed. Yes. Dog. The normal competition they are always together, so breed and mixed breed together. After there is two world championship, two national team, for example, one is dedicated only to the mixed breed, one is dedicated only to the pure breed, and there is European Open, and the World Open means that in this competition they will play mixed breed and pure breed all together. Okay. Λοιπόν,
Οι μίμη και οι καθαρόιμοι σκύλοι παίζουν μαζί στους διαγωνισμούς. Δηλαδή σε έναν διαγωνισμό εθνικό μπορούν να παίξουν μαζί και να διαγωνιστούν μαζί. Όσον αφορά τώρα τα παγκόσμια πρωταθλήματα, εκεί γίνεται ένας διαχωρισμός. Το παγκόσμιο πρωτάθλημα της FCI είναι καθαρά για καθαρόιμους σκύλους. Υπάρχει επίσης η παγκόσμια διοργάνωση για σκύλους οι οποίοι είναι οι μίμη. Και υπάρχουν και διαγωνισμοί οι οποίοι χαρακτηρίζονται με τη λέξη open, ανοιχτή δηλαδή, στους οποίους μπορούν να συμμετέχουν και τα δύο, και οι μίμη και οι καθαρόιμοι σκύλοι. Θέλουμε βέβαια να τονίσουμε ότι πέρυσι διαγωνίστηκε η Εμιλία με τον ημίαιμο σκύλο της σε ένα τέτοιο παγκόσμιο διαγωνισμό και πήρε τη 10η θέση, οπότε θεωρούμε ότι είναι μια πάρα πολύ αξιόλογη επιτυχία για την χώρα μας. Μπράβο, Εμιλία, και στα ημίαιμα περήφανα. Σε τι ηλικία μπορώ να ξεκινήσω με το σκύλο μου agility, αν είναι σε προχωρημένη ηλικία? Είπαμε από τι ηλικία αρχίζουν? Από κουτάβια. Επίσημα σε αγώνες. Υπάρχει 18. 18 μηνών. Ναι, 18 μηνών. Ah. So, we said about when they start the dogs. Yes. Is there... all the dogs can compete. All the dogs can start because, of course, more early you start for training, more have a chance to play. Mm-hmm. Because it's like go to the gym. If you remember to go to the gym... Or football or basket. Or football, you cannot play in a high level. But we have fun, so this is enough for time. Mm. Οπότε, φυσικά και μπορούν να μάθουν agility και να διαγωνιστούν και μεγαλύτεροι σε ηλικία σκύλοι, πάντα σεβόμενοι τις ανάγκες τους βέβαια. Αλλά το βασικό είναι ότι όσο πιο νωρίς ξεκινήσεις, τόσο καλύτερα και τόσο μεγαλύτερη δυνατότητα έχεις για να διαγωνιστείς. Αυτά. Αν χάσαμε κάτι θα μας δει που αρέσει. Εσείς, γιατί θα χαθούμε στη μετάφραση. Ναι. Εσείς μπορείτε να το επιβεβαιώσετε καλύτερα από όλους. Mm-hmm. Ωφελεί τη σχέση σας με το σκύλο ή η ενασχόληση με το agility. Ναι. Ας πούμε μια πολύ μικρή εμπειρία που είχα εγώ, που θεωρώ ότι έχω καλή σχέση με τη σκυλίτσα μου. Εντάξει, ένιωσα ότι πλέον, ρε παιδί μου, πρέπει να είσαι εκεί. Δηλαδή, αν δεν έχεις επαφή άμεση με το σκύλο, αν δεν σε κοιτάει στα μάτια, mm-hmm. αν δεν ακολουθεί τη χειρονομία σου, ας πούμε, ή το βλέμμα σου, δεν πρόκειται να κάνεις. Προκοπή στο άθλημα. Η αλήθεια είναι ότι. Και δεν το αναφέρω τόσο όσο επαγγελματικά, δηλαδή να κάνεις προαθλητισμό, αλλά mm-hmm. για τη σχέση mm-hmm. που έχεις με το σκύλο σου. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι το agility σου προσφέρει κάτι μοναδικό. Σου προσφέρει μια επικοινωνία με το σκύλο και μια επαφή χωρίς λουρί. Δηλαδή ουσιαστικά έχεις ένα σκύλο, ένα ζωντανό οργανισμό ο οποίος παίρνει αποφάσεις και πρέπει. Σε πολύ γρήγορες ταχύτητες, να το πω έτσι, να συνεργαστείτε, να επικοινωνήσετε. Φυσικά και ωφελεί τη σχέση, το δέσιμο αυξάνεται, η επικοινωνία αυξάνεται και μόνο καλό μπορείς να δεις τη σχέση σου από το μέσο του agility. And plus, I can say that because I come from another sport, I come from EPO, the classic obedience and bite work, and I was world champion with the Italian team. Mm-hmm. I can say that because every time the competition of agility is different. Because you never know what the judge will put like a course. It's not like a program like a... You don't know the course. No, never. You have some minutes in the judge come, he put his crazy idea. So you cannot learn the course. No, this is the difficult part. You have the basic, okay, the dog know the jump, but after how he will jump in this competition is every time different. Mm-hmm. Other sport that I still do, but are... program, okay, routine. Mm-hmm. Of course, there is a lot of job also for other sport, but it's like I go to the school and I don't know exactly what my teacher will ask. Mm-hmm. So I must be prepared in every material. Mm-hmm. Mm-hmm. Το agility είναι ένα απρόβλεπτο σπορ, δηλαδή πας και δεν ξέρεις τι θα συναντήσεις στη διαδρομή. Εγώ είχα την αίσθηση ότι οι διαδρομές ήταν... Όχι. Οι διαδρομές είναι καθαρά καινούργιες. Ναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή, ουσιαστικά έρχεται ο κριτής, στείνει τη διαδρομή του και εσύ έχεις μερικά λεπτά για να την αποστηθήσεις. Και όχι μόνο να την αποστηθήσεις και να μάθεις που είναι τα εμπόδια, αλλά εκείνη τη στιγμή να καταλήξεις και πώς θα χειριστείς το σκύλο σου στη συγκεκριμένη περίπτωση. Όλα τα άλλα κοιναθλήματα, τα οποία φυσικά απαιτούν δουλειά, δεν είναι δηλαδή ότι μειώνουμε τα άλλα κοιναθλήματα, απλά έχουν μια ρουτίνα.
Το agility είναι έκπληξη. Δεν ξέρεις ποτέ τι θα συναντήσεις, δεν ξέρεις ποτέ τι θα σου βάλει ο κριτής, τι θα σκεφτεί να σου βάλει για να τσεκάρει τις δυνατότητες σου με το σκύλο. Οπότε αυτό το κάνει και δύσκολο και ενδιαφέρον παράλληλα. Και θα πρέπει να έχεις δουλέψει όλες τις πιθανότητες, ας πούμε, φυσικά, το σκύλο σου από πριν κατά. Ακριβώς. Αυτό που είπε και ο Ντάβιντε, ότι έχεις δουλέψει τα βασικά. Ο σκύλος ξέρει τα άλματα, ξέρει τους χειρισμούς σου. Αλλά τι θα ακολουθείς εκείνη τη στιγμή, πρέπει απλά να τα έχεις δουλέψει σε σενάρια στην παίδευση ή να αυτοσχεδιάσεις εκείνη τη στιγμή. Είναι μπορεί... το και σε κάθε αγώνα απ' έξω γίνεται χαμό. Ναι. Έξω από το ring. Μπαλάκια, σκυλάκια γαυγίζουν, τρέχουν. Ναι, είναι τα ερεθίσματα τόσο πολλά. Ναι. Είναι πάρα πολλά τα ερεθίσματα και αυτό είναι και το οπότε εκεί πάει τώρα το βασική υπακοή, το κοινωνικοποίηση και όλα αυτά τα βήματα που, που πρέπει να κάνει. Emilia, just point out. Yes, I understand. Okay. Είναι πολύ βασικό αυτό. Δηλαδή, ο σκύλος, ένα σκύλος agility δεν επηρεάζεται από τίποτα. Δεν επηρεάζεται από το αν κάποιος έχει ένα σκουίκι ή ένα μπαλάκι έξω από το στίβο, αν καυγίζει κάποιος άλλος σκύλος. Δεν επηρεάζεται από το εάν π.χ. μια θηλυκιά είναι σε ίστρο. Τρέχουν κανονικά στα παγκόσμια πρωταθλήματα. Οπότε αντιλαμβάνεστε πόσο δύσκολο είναι, αλλά και σε τι επίπεδο είναι η εκπαίδευση αυτών των σκύλων. Επηρεάζεται, αλλά θα το δούμε στη συνέχεια. Okay. Πού μπορεί κάποιος να απευθυνθεί αν θέλει να κάνει agility? Υπάρχουν κλαμπ γενικότερα, και ναι, κυρίως στην Αθήνα, και υπάρχουν και δύο στην Ελλάδα, Θεσσαλονίκη και Κομωτινή. Και αστειευόμενος λέει ότι αν θέλεις να μάθεις πραγματικό agility και δυνατό agility, θα έρθεις σε εμάς. But this is results, say. Αλλά okay. Αυτό τα λένε τα αποτελέσματα. Λοιπόν, για να κλείσουμε συνοπτικά, πείτε μου, τι άλλο προσφέρει η σχολή σας? So, in a few words, what does the school offer as training? And the school offer almost all. I mean, we start from puppy for basic obedience. We go on with sport obedience, agility, bite work, guard. How you feel? Filiki, and also we found solution for behavior problem. So we really we can fix the dog from 0 to 100 incomplete. No, nothing is, we leave. Okay. Οπότε ουσιαστικά σχεδόν τα πάντα. Ξεκινάει εκπαίδευση από κουτάβια, προχωράμε σε βασική υπακοή, υπάρχει εκπαίδευση σε διαγωνιστική υπακοή, φύλαξη, κοιναθλήματα, agility δηλαδή, και κοιναθλήματα όπως το είπα, ή modioring. Επίλυση προβληματικών συμπεριφορών, οπότε σχεδόν 100% ό,τι μπορείς να κάνεις με το σκύλο σου. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να τα είπαμε όλα, να μην ξεχάσαμε κάτι. Μπορεί να ξαναβρεθούμε, έτσι. Εγώ θα ερχόμουν να με ενδιαφέρον στη σχολή να κάνω agility με τη ζωή, τη δική μου σκυλίτσα, έτσι, με μεγάλη επιτυχία. Και να become a champion. I will become a champion. Of course, of course, of course. Και θα γίνω πρωταθλητής. I always say all people can go in world championship. Pay the ticket and go. Ah, okay. One to see. That's the most sure. Yes, the most way. Easy way. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είδαμε τι σημαίνει agility, είδαμε τον Ντάβιντε και την ομάδα του και την Νατάσα που δεν μίλησε πολύ τώρα, αλλά πρέπει να είσαι και εσύ καλή αθλήτρια. Εντάξει, προσπαθώ. Έτσι. Τώρα με, με τα κορίτσια σου. Ναι, πρέπει να μιλάω. Λοιπόν, εγώ θα γίνω καλός αθλητής αν πάω με την σκυλίτσα μου να κάνω agility, αλλά το πιο πιθανό είναι να μου συμβεί αυτό που θα δείτε τώρα στο βίντεο. Agility champion, no worries, sweeps dreams. The dog, this is a crossbreed, 5.5 years old, known as Libby. This is over the age of 12, Sarah's 17. Handling well ahead of the dog, well ahead of the dog. Sometimes that works, sometimes it doesn't. And if the dog go behind you, and you can lose control. Whoops! Oh, no! Oh, and it was a good run, too. Well, a dog's got to do what a dog's got to do. What a shame. Oh, dear. Disqualified. What was the reason for the disqualification? Pulling on the course. Now, that's not very nice, is it? Oh, dear. Whoops! Oh, no! Oh, and it was a good run, too. Well,
A dog's got to do what a dog's got to do. What a shame. Oh dear, disqualified. She's still smiling, Peter. Well, outwardly, anyway. Λοιπόν, συμβαίνουν και αυτά στο agility, σε όλα τα αθλήματα, το έχουμε δει και στο ποδόσφαιρο αρκετές φορές. Να καλησπερίσουμε τον Γιώργο Κυριακού, καλησπέρα. Θετικός εκπαιδευτής σκύλων. Είπαμε τα περί agility, εκεί είναι όσον αφορά τον πρωταθλητισμό του σκύλου και κάτι πολύ ενδιαφέρον από πολύ ενδιαφέρον, όντως. Αλλά μέχρι να φτάσουμε εκεί, σε αυτό το κομμάτι, το επαγγελματικό ας πούμε, έχουμε το κομμάτι που έχουμε πάρει ένα κουτάβι στο σπίτι. Έτσι. Και αρχίζουμε με το τρίπτυχο, όπως είπαμε, που είναι σχέση, κοινωνικοποίηση και εκπαίδευση. Και εκπαίδευση. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Πάρα πολύ σημαντικό. Ποια είναι τα σημαντικότερα λοιπόν και κρισιμότερα στάδια, θα πάρουμε από την αρχή. Λοιπόν, η περίοδος μέχρι 4 μηνών είναι η σημαντικότερη περίοδος κοινωνικοποίησης του κουταβιού. Εκεί ό,τι βιώνει το σκυλί το κουβαλάει για μια ζωή. Καταρχήν θα πρέπει να φτιάξουμε μια καλή σχέση με το σκυλί, να μην μας φοβάται. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα του βάζουμε και τα όρια. Έτσι, δεν μπορούμε να κάνουμε ένα κακό μαθημένο σκυλί που θα κάνει ό,τι του κατέβει στο κεφάλι. Πρέπει να καταλάβει το σκυλί ότι υπάρχει μια ιεραρχία και ότι μέσα σε ένα σπίτι βρίσκεται πάντα κάτω από τους ανθρώπους. Δηλαδή, παίρνουν οι άνθρωποι την πρωτοβουλία και όχι το σκυλί. Mm. Έτσι. Αυτό, την καλή σχέση τη διατηρούμε καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του σκυλιού. Δεν σημαίνει ότι όταν είναι κουτάβι απλά έχουμε μια καλή σχέση με το σκυλί, δεν μας φοβάται και αργότερα που μεγαλώνει πρέπει να μας φοβάται για να έχουμε τον έλεγχο. Τον έλεγχο το κερδίζουμε με άλλες τεχνικές εντός εισαγωγικών. Mm. Λοιπόν, διαχειριζόμενοι όλα αυτά που αρέσουν στο σκυλί, αν τα διαχειριστούμε σωστά και τα δίνουμε την κατάλληλη στιγμή, τότε μπορούμε να ελέγχουμε και τη συμπεριφορά του σκυλιού, έτσι, χοντρικά-χοντρικά. Αφού το έχουμε το σκυλάκι μας, φροντίζουμε να το κοινωνικοποιήσουμε. Όπως έχουμε ξαναπεί, νομίζω. Είχαμε στην προηγούμενη εκπομπή καλεσμένη τη Marilyn Peters, έτσι, που είναι συμπεριφορίστρια. Δεν θα το μάθω ποτέ πώς ακριβώς λέγεται. Και έλεγε ότι είναι πολύ σημαντικό, νομίζω πως το είχαμε πει και μαζί σε άλλη εκπομπή. Είναι πολύ σημαντικό η κοινωνικοποίηση να αρχίζει από πολύ νωρίς. Από πολύ νωρίς, ναι. Έτσι. Γιατί... Και το λέω γιατί περισσότεροι κτηνίατροι λένε ότι μην βγάλει το σκυλάκι σου έξω αν δεν κάνει τα εμβόλια ή το δεύτερο εμβόλιο. Καλώς λένε οι κτηνίατροι γιατί θέλουν να προστατεύσουν. Δεν λέω το λένε κακώς. Το σκυλί, ναι, αλλά εγώ λέω στους ανθρώπους ότι πάρετε το σκυλί αγκαλιά, βγάλτε το έξω, βάλτε το μέσα στα μάξι να πάει βόλτα, να ακούσει τους ήχους της πόλης, να βιώσει ερεθίσματα, να βιώσει καλά ερεθίσματα. Να το χαϊδέψουν παιδάκια, άνθρωποι. Τα παιδάκια τα καθοδηγούμε εμείς πώς θα χαϊδέψουν το σκυλί για να μην το τρομάξουν. Έτσι. Και όταν έρθει και η ώρα, ας πούμε, που μπορούμε να το αφήσουμε κάτω όταν έχει ολοκληρώσει τον κύκλο των εμβολίων, το αφήνουμε και κάτω. Αλλά δεν μπορούμε να χάσουμε όλο τον πολύτιμο χρόνο που είναι μέχρι τις 16 εβδομάδες, 4 μηνών, που είπαμε ότι είναι η βασικότερη περίοδος κοινωνικοποίησης του σκυλιού, να το χάσουμε λόγω των εμβολίων. Mm. Πρέπει να το βγάλουμε το σκυλί έξω. Προστατευμένα, στο αγκαλιά ή να το αφήνουμε σε πολύ έτσι, ελεγχόμενο περιβάλλον. Mm. Όχι σε χώρτα, χώματα που μπορεί να πάει. Σκουμπιότητα είναι κέδες κοντά κτλ. Με άλλα σκυλιά που δεν είναι εμβολιασμένα κτλ. Έτσι. Πήγα να σου πω τώρα ότι πρέπει να τα βγάζουμε προστατευμένα, αλλά να μην είμαστε και υπερπροστατευτικοί κατά τη γνώμη μου. Δεν το συζητάω αυτό. Και το λέω αυτό γιατί θυμάμαι ένα γεγονός όταν ήταν ο Μπάκη, ο αρσενικός που έχω τώρα. Πολύ πιο μικρός, είχαμε βγει βόλτα και περνάει από δίπλα που δεν είναι καν δρόμος εκεί. Ένας με ένα εξτή, δεν ξέρω τι ήταν, με την εξάπνιση, ξέρεις, την κλασική που κάνει. Ναι, ναι. Και φυσικά το κουτάβι τρόμαξε και έκλαιγε. Ναι. Αυτό όμως δεν νομίζω ότι τον επηρέασε. Δηλαδή, μην μας πιάσει πανικός και λέμε, αχ, το σκυλάκι μου τι έπαθε. Και... Κοίταξε τα σκυλιά. Με το παραμικρό, τα σκυλιά μπορούν να τρομάξουν από διάφορα ερεθίσματα της πόλης έξω. Εμείς θα πρέπει να μην αντιδράσουμε. Παίρνοντας το σκυλί αγκαλιά, στην ουσία επιβραβεύοντας το φόβο του. Απλά πρέπει να του δείξουμε του σκυλιού ότι είμαστε ψύχρεμοι, ότι δεν έγινε τίποτα. Να το μαλώσουμε. Όχι βέβαια, δεν το συζητάμε αυτό. Και να του δείξουμε ότι εμείς ελέγχουμε την κατάσταση, ότι δεν τρέχει τίποτα, συνεχίζουμε, προχωράμε, για να μην παγιωθεί αυτός ο φόβος και έχουμε μετά μια προβληματική συμπεριφορά στο μέλλον. Και να μην τον ενισχύσουμε το φόβο. Ακριβώς, δηλαδή, να τον ενισχύσουμε. Αν το καταλαβαίνω σωστά. Mm.
Ήθελα να σε ρωτήσω αν ο σκύλο μας πρέπει να μας φοβάται για να υπακούει. Δεν το συζητάω, δεν πρέπει να μας φοβάται σε καμία περίπτωση. Αλλά επαναλαμβάνω ότι θα πρέπει να βάζουμε όρια, κόκκινες γραμμές, τις οποίες δεν πρέπει να τις διαπερνάμε για κανένα, μα κανένα λόγο. Όπως? Έτσι. Δηλαδή, όταν αποφασίσουμε ότι ισχύουν κάποια πράγματα, παραδείγματος χάρη, δεν θέλουμε να ανεβαίνει το σκυλί στον καναπέ. Λέω τώρα κάτι απλό. Δεν μπορούμε, οπότε εμείς έχουμε τα κέφια μας, το ανεβάζουμε. Μετά δεν έχουμε τα κέφια μας, το κατεβάζουμε. Έτσι τον μπερδεύουμε το σκυλί. Στην εκπαίδευση πρέπει να είμαστε συνεπείς σε αυτό που κάνουμε. Δηλαδή, ακολουθάμε μια γραμμή. Καλό είναι να ακολουθάει την ίδια γραμμή όλη η οικογένεια για να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Εκεί θα πρέπει να έχουμε κόκκινες γραμμές. Αποφασίζουμε, π.χ., το σκυλί να του μάθουμε να περπατάει. Όχι τη μία βαριέμαι να ασχοληθώ, το αφήνω τραβάει, την άλλη το έχω δίπλα μου. Δεν γίνεται. Θέλει συνέπεια. Θέλει αυτό που αποφασίσαμε, να το τηρήσουμε. Έτσι, για να παίρνει την πληροφορία καθαρά το σκυλί, να υπάρχει σαφήνεια, να είμαστε συνεπείς και πάντα δουλεύουμε με κίνητρο. Όταν κάνει αυτό που του λέμε το σκυλί, θα πρέπει να το επιβραβεύουμε με ό,τι του αρέσει. Με λικουδιά, με χάδια, με παιχνίδι, με οτιδήποτε αρέσει στο σκυλάκι. Και ειδικά στο περπάτημα, όσον αφορά το περπάτημα, νομίζω ότι είναι, προσωπική μου εμπειρία, το δυσκολότερο κομμάτι ή ένα από τα δυσκολότερα της βασικής. Για τα περισσότερα σκυλάκια. Δηλαδή είναι... εκεί νομίζω ότι πρέπει να απευθυνθούμε οπωσδήποτε σε έναν. Δεν το συζητάω, ναι. Γιατί για τα περισσότερα σκυλιά είναι δύσκολο να περπατάνε δίπλα, γιατί έχει ερεθίσματα. Ιδίως αν έχουμε και ένα σκυλάκι έτσι που είναι πολύ παιχνιδιάρικο, με οτιδήποτε ερέθισμα θέλει να τραβήξει. Βέβαια και αργότερα τα σκυλιά. Τα αρσενικά μπορεί να δουν ένα άλλο αρσενικό, μπορεί να δουν μια γάτα. Υπάρχουν πολλά ερεθίσματα τέλος πάντων που του αποσπάνε την προσοχή από εμάς. Και θα πρέπει να απευθυνθεί σε κάποιον εκπαιδευτή ο κηδεμόνας για να τον κατευθύνει σωστά, ας πούμε, και να πάρει γερές βάσεις το σκυλί που θα το συνοδεύσουν. Φυσικά, αν μάθει κάποια πράγματα το σκυλί με τον εκπαιδευτή, δεν σημαίνει ότι θα τα τηρήσει εφόρου ζωής. Θα πρέπει. Και χωρίς επανάληψη. Ακριβώς. Θα πρέπει ο άνθρωπος που έχει το σκυλάκι, ο κηδεμόνας του σκυλιού, θα πρέπει να τηρεί κατά γράμμα αυτά που έχει μάθει καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του σκυλιού, γιατί το σκυλί πάντα δοκιμάζει να δει αν ισχύουν τα όρια που του έχουμε θέσει και πάντα δοκιμάζει να τα διαπεράσει. Οπότε, αν εμείς του δείχνουμε κάθε φορά ότι αυτά τα όρια ισχύουν, τότε και αυτό προσπαθεί να διαπεράσει τα όρια όλο και λιγότερο και με λιγότερη ένταση, ας πούμε. Σε ποια ηλικία πρέπει να αρχίσει η εκπαίδευση? Κοίταξε, η εκπαίδευση μπορεί να αρχίσει από 3 μηνών, με πολύ απλά μαθηματάκια, έτσι με θετικό τρόπο πάντα. Εγώ πιστεύω ότι 4 μηνών είναι μια πολύ καλή ηλικία, να ξεκινήσει το σκυλάκι έτσι με εύκολα μαθήματα, να κάνει ένα μάθημα, ας πούμε, περίπου την εβδομάδα, σιγά-σιγά, μαζί με τον κηδεμόνα του, να εκπαιδεύεται και ο κηδεμόνας του μαζί. Οπότε μπαίνοντας στην εφηβεία να έχει πάρει γερές βάσεις. Εκεί, 3-4 μηνών είναι μια καλή ηλικία. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό αυτό που είπες, ότι πρέπει να εκπαιδεύεται και ο κηδεμόνας. Δεν το συζητάω. Γιατί πολλοί λέμε, ο σκύλος μου είναι ηλίθιος, δεν καταλαβαίνει. Μάλλον μήπως εσύ δεν ξέρεις πώς να του δείξεις πρέπει... τι θέλεις. Είναι όπως είναι ένα. Το λέω έτσι και στους ανθρώπους που εκπαιδεύουμε τα σκυλάκια. Δηλαδή, όταν έχουμε ένα εκπαιδευμένο άλογο, δεν σημαίνει ότι μπορεί ο καθένας μας να πάει να το υπεύσει. Θέλει τον υπέα του, θέλει κάποιον που να ξέρει. Το ίδιο και το σκυλάκι που έχει κάποιες γνώσεις, θέλει κάποιον χειριστή που να μπορεί να το διαχειριστεί, ας πούμε, αυτό το πράγμα και να πάρει τη συμπεριφορά που θέλει από το σκυλί. Είναι σημαντικό και το κομμάτι της, στο κομμάτι της κοινωνικοποίησης να υπάρχει επανάληψη και συνέπεια. Εννοείται. Η κοινωνικοποίηση, είπαμε, η σημαντικότερη περίοδος είναι μέχρι τους 4 μήνες, αλλά δεν είναι αυτό και τέλος. Θα πρέπει το σκυλί σε τακτά χρονικά διαστήματα να βγαίνει και να βιώνει πολλά ερεθίσματα σε πολλούς και διαφορετικούς χώρους. Όχι φέρνω 2 σκυλάκια στο σπίτι, παίζει το σκυλί μου, έρχονται και 5 φίλοι και θεωρώ ότι κοινωνικοποιείται το σκυλί. Το σκυλί πρέπει να βγαίνει έξω. Να βλέπει τους ρυθμούς της πόλης, ας πούμε, το μέρος που ζούμε, να έρχεται σε επαφή με άλλα σκυλάκια, με ανθρώπους, συνεχώς. Να μυρίζει. Είναι πολύ σημαντικό να αφήνουμε το σκυλί μας να μυρίζει έξω. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι ανάγκη του σκυλιού αυτή, έτσι. Παίρνει πληροφορίες. Εγώ έχω την αίσθηση τώρα, βέβαια, αυτό είναι και λίγο
Παπατζηλίκη που λέω εγώ, γιατί εννοώ ότι δεν το έχω δεν είναι εμπεριστατωμένο επιστημονικά. Ότι ακόμα και αν ο σκύλος βγει έξω και μυρίσει, αυτό για τον εγκέφαλό του είναι μια εκπαίδευση, είναι ένα training, ας πούμε. Ότι ενεργοποιεί το εγκέφαλό του, ρε παιδί μου. Κοίταξε. Εκτονώνεται ψυχολογικά, δεν ξέρω αν το λέω. Έχει βάση αυτό που λες. Για να έχουμε μια ισορροπημένη συμπεριφορά, δεν φτάνει μόνο να πιάσουμε ένα σκυλάκι, να του κάνουμε μια βασική υπακοή, κάτσε, ξάπλα, μήνε κτλ. Και όλα καλά. Θα πρέπει το σκυλάκι να έχει μια φυσιολογική ζωή. Που σημαίνει ότι πρέπει να απασχολείται και πνευματικά και σωματικά. Έτσι. Βέβαια, τα παιδιά προηγουμένως με το agility εδώ που τα συζητάγατε, απασχολούν τα σκυλάκια τους και πνευματικά και σωματικά. Αυτό είναι μια πολύ καλή. Σε φοβερό βαθμό. Μια πολύ καλή άσκηση. Έτσι. Και για τους δύο. Mm-hmm. Και για τον χειριστή του και για το σκυλάκι. Οπότε είναι ολιστικό όλο αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Δηλαδή δεν φτάνει μόνο να πάρουμε έναν εκπαιδευτή να μας κάνει τις βασικές εντολές και τελείωσε. Αν δεν βγαίνει το σκυλί, δεν εκτονώνεται, δεν παίζει, δεν κοινωνικοποιείται, δεν δραστηριοποιείται, ιδίως για τα σκυλάκια που έχουν πολλή ενέργεια, που είναι υψηλής ενεργητικότητας, θα έχουμε πρόβλημα. Έτσι. Mm. Θα έχουμε πρόβλημα, θα τους βγει κάπου αλλού αυτό το πράγμα. Και ειδικά έτσι, όταν αφήνουμε το σκύλο μας σε μια μεγάλη αυλή ή μια αυλή που εμείς θεωρούμε μεγάλη, και νομίζουμε ότι είναι όλα και έχει κάνει δύο φορές το γύρο και είναι μια χαρά. Ξέρω εγώ, εκτονώνει το σκυλί. Καταρχήν, τα σκυλιά είναι ζώα συντροφιάς. Λοιπόν, αυτό η λέξη το λέει από μόνη της, ότι το σκυλί θέλει συντροφιά. Mm. Εγώ θα συμβούλευα και τους ανθρώπους που δεν έχουν πολύ χρόνο για χύψη λόγους, ας πούμε, να ασχοληθούν να αφιερώσουν ποιοτικό χρόνο στο σκυλί. Γιατί πρέπει να αφιερώνουμε ποιοτικό χρόνο στο σκυλί, να ασχολούμαστε μαζί του. Όχι να το έχουμε δίπλα μας, να βλέπουμε τηλεόραση και να θεωρούμε, ας πούμε, ότι έχουμε ασχοληθεί με το σκυλί. Για τους ανθρώπους που δεν έχουν τόσο χρόνο, γιατί έτσι τα έχει φέρει, ας πούμε, τώρα η συνθήκη της ζωής τους, καλό είναι να πάρουν και ένα δεύτερο σκυλάκι στην αυλή, ας πούμε, να παίζει με το σκυλάκι που έχουν. Οπότε είναι μια καλή λύση αυτή. Ωραία, Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Θα τα ξαναπούμε σε μια από τις επόμενες εκπομπές, με ακόμα πιο ενδιαφέροντα πράγματα. Αυτό ήταν το Pet Show και για απόψε, κυρίες και κύριοι. Ελπίζω να μείνατε ευχαριστημένοι. Σας άρεσαν, δεν σας άρεσαν. Αυτή ήταν η εκπομπή, όπως παραφρασμένο ήταν αυτό ο Δωρής Δρακάκης. Ευχάριστες ή δυσάρεστες, αυτές ήταν οι ειδήσεις του Star. Ευχάριστο ή δυσάρεστο, αυτό ήταν το Pet Show για αυτή την Τετάρτη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για μετά τις γιορτές. Να έχετε καλά Χριστούγεννα και καλή Πρωτοχρονιά.